Εσιόδοξο ότι οι πολίτε θα επιλέξουν να στηρίξουν με την ψήφο του τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ω τον επόμενο Πρωθυπουργό τη χώρα, εμφανίστηκε ο Υφυπουργό Περιβάλλοντο Γιώργο Αμυράς σε δήλωσή του. Αργά το μεσημέρι, στο περιθώριο τη συνέντευξη που παραχώρησαν από κοινού με τον Περιφερειάρχη. Ο κ. Αμιρά ερωτηθεί σχετικά με την ανακοίνωση τη ημερομηνία των εκλογών για την 21η Μαου. Από τον Κυριακό Μητσοτάκη το πρωί, λίγο πριν τι συνεδρίε του Υπουργικού Συμβουλίου, τόνισε πω οι πολίτε καλούνται σε ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό και περιβάλλον να δώσουν τη δική του απάντηση και να επιλέξουν ανάμεσα από τη σταθερότητα και τη συνέπεια τη κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη επιστροφή σε μια εποχή αυτή τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που όπω είπε κανεί δεν θέλει να θυμάται. Αναφορικά δε με το ενδεχόμενο τη επίτευξη τη αυτοδυναμία, ο κ. Αμυρά τόνισε ότι αυτή θα προέλθει μετά τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Ο κύβο ερήφθη, όντω, 21 Μαΐου θα έχουμε εθνικέ εκλογέ και οι πολίτε σε ένα περιβάλλον όντω που έχει μια ρευστότητα, που έχει δυσκολίε, που έχει διάφορα γκρίζα σύννεφα στον ορίζοντα, ο κόσμο, οι Έλληνε πολίτε θα αποφασίσουν τι πραγματικά θέλουν. Θέλουν τη σταθερότητα και την ανάπτυξη με Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο έδωσε με την κυβέρνησή του και τι επιλογέ του τα διαπιστευτήριά του στα πιο δύσκολα στην πανδημία, στα δύσκολα τη γυτνίασή μα με την Τουρκία και με τον Εύρο, με το μεταναστευτικό, σε όλα τα δύσκολα και τα, θα έλεγα, καυτά ζητήματα, οι Έλληνες πολίτες ξέρουν ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα κατάφερε περίφημα. Τώρα λοιπόν πάμε για σύγκριση και για το πώς θέλουμε να είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία της σταθερότητας και της ανάπτυξης ή θα πάμε πάλι πίσω σε εποχές που δεν θέλουμε ούτε καν να τις θυμόμαστε. Ώρα δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019. Άρα καλώ και εγώ τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να αποφασίσουν ψύχρεμα, με ηρεμία και με καθαρό μυαλό είμαι σίγουρο ότι θα δώσουν Βεβαίω την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, προφανώ στι δεύτερε εκλογέ, δεδομένου ότι οι πρώτε εκλογέ είναι ναρκοθετημένες με το σύστημα τη απλή αναλογική. Είμαι αισιόδοξο, είμαι σίγουρο ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι το πρώτο κόμμα, φυσικά στι πρώτε εκλογέ και θα κατακτήσει την αυτοδυναμία και στι δεύτερε.